ξεκίνημα της προετοιμασίας για την ομάδα του μπάσκετ Γάσκο Μοντινής, που και φέτος θα μας εκπροσωπεί από τα σαλόνια της Β' Εθνικής. Μια δύσκολη και απαιτητική κατηγορία. Μια περίεργη χρονιά είναι μπροστά, λόγω πανδημίας, αφού δεν γνωρίζει κανένας πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα σε όλη τη διάρκεια. Μπορεί να υπάρχει προβληματισμός γενικά στη διοργάνωση. Δεν υφίσταται το ίδιο στην ομάδα του ΓΑΣ, αφού αυτό που διακρίναμε από την προπόνηση ήταν η μεγάλη όρεξη αλλά και η προσμονή για την έναρξη του πρώτου τζαμπ. Η αναβολή της έναρξης αφήνει μια πίκρα στο coach Νεοκλή Λεωμονίδη, αλλά παρόλα αυτά θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί, ούτε ώστε να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της φετινής ομάδας. Η έναρξη του πρωταθλήματος με τα τωρινά δεδομένα θα είναι περίπου στις 20 Οκτωβρίου, ωστόσο όμως κανείς δεν είναι σίγουρος ούτε και γι' αυτό. Ο Νεοκλής Λεωμονίδης μίλησε για όλα αυτά, αλλά και πόσο αισιόδοξο είναι φέτο από την ομάδα. Όπως το είπες, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήραν την παράταση και η κλήρωση, και ακούγεται ότι και η έναρξη θα αργήσει του πρωταθλήματος. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε, μια και μετά τη διακοπή δουλέψαμε λίγο στη μεταβατική, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δουλέψουμε περισσότερο πάνω στα βασικά, στη δύναμή μας. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Η ομάδα είναι φέτος αρκετά καλύτερη από ό,τι πέρσι. Ενισχυθήκαμε με την έλευση του Στράτου Ιορδάνογλου, ενός point guard που είχαμε και πρόπερση και μας βοήθησε πολύ. Και το μεγαλύτερο, πλεονέκτημα νομίζω φέτος για μας είναι ότι τα παιδιά αυτά που ήταν πέρσι, φέτος πήραν ένα χρόνο ακόμα εμπειρία σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω θα είναι πιο υποβαθμισμένο από ό,τι πέρσι. Στεναχωριόμαστε γιατί θέλαμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Πρέπει να το κάνουμε. Το ίδιο και ο κόσμος, γιατί λέγεται ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι με κόσμο ή όχι και θα είναι ένα μείον για την ομάδα μας, όπως και για όλες τις ομάδες, εάν δεν υπάρχει κόσμος. Σίγουρα θα είναι ένα μείον και δεν έχουμε τις δυνατότητες που κάνουν οι άλλοι με τους εικονικούς φυλάθους να βάλουμε κι εμείς. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα μπορούσε να είναι ο κόσμος με μάσκες και με αποστάσεις, μοιρασμένος δηλαδή στην κερκίδα, αλλά θα δούμε, πρέπει να προσαρμοστούμε σε ό,τι μας δώσουν. Κοιτάξτε, σταματήσαμε το Μάρτιο ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, και μείναμε εκτός γηπέδων 6 μήνες. Η όρεξη πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη και όλοι, και εγώ και οι συμπαίκτες μου, πιστεύω είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να μπούμε στο γήπεδο και να αποδείξουμε ότι θέλουμε να παίζουμε, μας αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω ίσως. Πού πιστεύεις ότι πηγάζει αυτός ο ενθουσιασμός φέτος? Γιατί έχουμε ακούσει ότι η ομάδα του ΓΑΣ φέτος θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο από τις άλλες χρονιές. Πιστεύω οφείλεται περισσότερο στο κλίμα. Γενικά τα τρία χρόνια που βρίσκομαι εδώ πέρα, ό,τι έχουμε κάνει και η άνοδος και η παραμονή πέρυσι που ναι, μεν έγινε σαν χαρτιά, αλλά πιστεύω θα μέναμε. Είναι λόγω του κλίματος, του καλού κλίματος της ομάδας. Έχουμε γίνει όλοι μια παρέα μαζί με τους μεγάλους, οι οποίοι μαζί με την εμπειρία τους μας έχουν βοηθήσει. Και όλα αυτά μας βοηθάνε στην επίτευξη των στόχων μας, που είναι η παραμονή, η άνοδος, τώρα κανείς δεν ξέρει. Από σένα τι να περιμένουμε, Νικόλα? Από μένα δεν θέλω. Η ομάδα να πηγαίνει καλά και αυτό μετράει. Οι συμπαίκτες μου να γίνονται καλύτεροι και η ομάδα όσο πιο ψηλά μπορεί.